centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Γούση, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νατσούλη. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά και παλεύουμε. Έχετε δουλειά τώρα, γιατροί? Έχετε δουλειά τώρα, γιατροί? Οι γιατροί αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε μη επίγοντα περιστατικά. Μάλιστα. Βλέπουμε μόνο επίγοντα περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και εσείς ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα σπίτια τους και χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης. Και επειδή εμείς αναγκαζόμαστε να κάνουμε κατοίκον επίσκεψη, βέβαια μπορεί να μην εδώ να μην είναι όλες οι ειδικότητες, να είμαστε συγκεκριμένες ειδικότητες, απευθυνόμαστε σε κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι και υψηλού κινδύνου. Μάλιστα. Οπότε θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τόσο τη δική μας, έτσι, αλλά όσο και την προστασία όλων αυτών των ανθρώπων αλλά και των οικογενειών. Μα είναι λογικό. Πάτε πάντα σε αρέστους εσείς, δεν πάτε για ακριβώς, καφέ. Ακριβώς. Δεν πάμε για καφέ και επειδή στα ιατρία αυτή τη στιγμή, και εγώ περιμένω αυτή τη στιγμή ένα επίγον περιστατικό το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, έτσι θα πρέπει να έχουμε όλοι τα απαραίτητα μέτρα. Και για να έχουμε τα απαραίτητα μέτρα θα πρέπει να έχουμε υλικά. Έτσι λοιπόν κάνετε μια έκκληση και στον κύριο Κασαπίδη και στον κύριο Σαββόπουλο να με ρυμνήσουν για να... Να μας προμηθέψουν. Μα δεν έχετε, δεν μπορείτε να βρείτε πουθενά ούτε μάσκα. Δεν, δεν μπορούμε να βρούμε στην αγορά λοιπόν αυτή τη στιγμή υλικά που μας χρειάζονται έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Και από τη στιγμή που δεν μπορούμε να βρούμε, θα πρέπει να μεριμνήσει η περιφέρεια να μας παρέχει. Κατά τον τρόπο που μεριμνά, ας πούμε, για το νοσοκομείο. Βεβαίως να μεριμνήσει και για μας. Γιατί αυτή τη στιγμή, εάν εμείς δεν μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες, γιατί να ξέρετε ότι στην περιοχή της νομού Καστοριάς δεν υπάρχει μόνο ο κορονοϊός. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Υπάρχουν και καρδιοπάθειες, υπάρχουν και τα εγκεφαλικά, υπάρχουν πολλά πράγματα. Ναι, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι από τίποτα άλλο δεν πάσχει ο κόσμος. Έτσι, ο κόσμος πάσχει από πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν ουρολογικά προβλήματα. Και πρέπει να πούμε ότι καθημερινά υπάρχουν πάρα πολλοί θάνατοι και από άλλες αιτίες, ξέρετε, στον νόμο. Μπράβο, ακριβώς. Και αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να υποφέρουν και θα πρέπει να τους παρέσουμε οποιαδήποτε υπηρεσία χρειάζεται, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να καλυφθούν. Εσείς απευθύνεστε συνήθως για την αγορά των ειδών που χρειάζεται για την προστασία. Σε κάποιες εταιρείες. Σε κάποιες εταιρείες. Τι σας λένε αυτές οι εταιρείες σήμερα? Ότι δεν υπάρχουν. Και αν υπάρχουν κάποια υλικά. Αλλά μισό λεπτά. Δεν υπάρχουν ούτε για τους γιατρούς. Όχι, όχι, ούτε για τους γιατρούς. Γιατί δεσμεύονται αυτές τις στιγμές όλες οι παραγγελίες από το κράτος. Φαντάζομαι ότι το πρόβλημα αυτό το έχετε όλοι οι γιατροί. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος γιατρός έχει βρει κάποια άκρη και έχει... Το έκανα αυτό σήμερα εγώ, γιατί μίλησα με συναδέλφους και οι συνάδελφοι μου έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Βέβαια. Ποια είναι τα βασικά? Γιατί η οδηγία, να ξέρετε ότι η οδηγία επίσημη από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο είναι ότι αν δεν έχετε υλικά, κλείνετε τα ιατρία. Πάτε και κλείνετε τα ιατρία, ακριβώς. Και δεν πάτε πουθενά. Βέβαια. Ποια είναι τα βασικά που σας λείπουν, κύριε Γούση? Δηλαδή... Τα υλικά αυτά που μας λείπουν είναι, ας πούμε, οι μάσκες, που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και μας λείπουν το οι μάσκες. Το είχαμε χθες, κύριε Γούση, κάναμε μια εκπομπή για τις μάσκες. Και αν μπορούσε η Καστοριά πραγματικά με κάποιο τρόπο να βρει τα ειδικά πανιά, τι χρειάζεται κτλ., να ράψει μάσκες. Υπήρξε τρομερό ενδιαφέρον. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και να ράψει μάσκες και αν υπάρχουν ειδικά πανιά και να το κάνουμε. Γιατί το να ψάχνει το ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου που τυχαίνει να είναι και του επαγγέλματος με τα υφάσματα. Βεβαίως. Υπάρχουν ειδικά πανιά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν μάσκες και οι μάσκες αυτές κιόλας να είναι πολλαπλών χρήσεων από τη στιγμή που θα μπορούν να πλένονται σε υψηλούς βαθμούς. Και να αποστηρώνονται, βέβαια. Ναι. Δεν αποστηρώνονται, απλώς θα μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν γιατί. Όπως παλιά μας είπαν οι νοσοκόμες. Ακριβώς, με βράσιμο. Απλώς η κορονοϊή, ας πούμε, που ξέρουμε ότι σε μια θερμοκρασία πάνω των 70 βαθμών δεν ζουν. Οπότε, άμα πάρουμε τη μάσκα και την βάλουμε μέσα σε βραστό νερό, θα έχει γίνει ουσιαστικά η αποστήρωση. Δεν ξέρω αυτό αν ισχύει και για τον COVID-19. Ισχύει και για τον COVID-19. Ο ιός δεν μπορεί να αντέξει σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 70 βαθμών. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή πώς κάνετε τη δουλειά σας? Γιατί αν δεν έχετε. Αυτή τη στιγμή κάποιοι από εμάς έχουν στόκ, αυτή τη στιγμή που έχει κάποιο, αλλά το στόκ τελειώνει. Δεν έχει. Για τις επόμενες μέρες έχει τελειώσει. Εγώ, ας πούμε, τις επόμενες μέρες προφανώς δεν θα έχω
τόσα υλικά για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου. Έχετε χρησιμοποιείτε τις μάσκες αυτές της μιας χρήσης και αν αυτή της μιας χρήσης. Την οποία πόσες χρήσεις τις κάνετε τελικά για να κάνετε λίγο οικονομία? Εντάξει, κάνουμε λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Είναι πολύ άλλο δύσκολα τα θέματα και πρέπει, τα πράγματα, και θα πρέπει να προμηθεί να μας εφοδιάσουμε υλικά για να μπορούμε να σταθούμε κι εμείς αρρωγοί σε όλο αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Γιατί φανταστείτε, αν καταρρεύσει αυτή τη στιγμή, ξέρετε, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχει και το πρόβλημα του φόβου των ανθρώπων να επισκεφτούν το νοσοκομείο. Βέβαια, μάμα, τι λες τώρα. Εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, το οποίο θα πρέπει να τεθεί και θα πρέπει να βρεθεί λύση και θα πρέπει να επικοινωνεί. Ο άλλος λέει να μην αρρωστήσει, μην πάω στο νοσοκομείο. Ναι, ο άλλος, χθες είχα έναν κύριο ο οποίος μου είπε: γιατρέ, προτιμώ να πεθάνω στο σπίτι παρά να πάω στο νοσοκομείο. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει άμεσα. Παναγιά μου. Έτσι, δηλαδή με πήρε μια κυρία προχθές 5.30 ώρα το πρωί και μου λέει: η μητέρα μου, γιατρέ, δεν θέλει να πάει στο νοσοκομείο. Και η γυναίκα αυτή είχε σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα και δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο. Φανταστείτε το δηλαδή τώρα. Υπάρχει έντονο πρόβλημα. Γιατί αισθάνεται σοβαρό μια πρόβλημα, ασφάλεια, μην κολλήσει κάποιον. Θα πρέπει, ναι, θα πρέπει να επικοινωνηθεί με κάποιον τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε να πάρουμε τον φόβο από τον κόσμο, έτσι ώστε να επισκέπτεται το νοσοκομείο, ή θα πρέπει να βρούμε τρόπους να μεταφερθούν κάποια πράγματα από το νοσοκομείο και να παρέχονται κάποιες υπηρεσίες σε ένα άλλο χώρο. Εδώ, για παράδειγμα, στο ΚΕΦΙΑΠ, το οποίο το αναφέραμε τόσες πολλές φορές. Το αναφέραμε και πριν με τον κύριο Παπαδόπουλο, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες ιδέες. Γιατί ο κύριος Κασαπίδης, με έγγραφό του χθες και ένα δελτίο. Ξέρω, το ξέρω αυτό. Ζητάει. Το ξέρω το έγγραφο του κύριου Κασαπίδη. Ζητάει το πού μπορούν να γίνουν. Οπότε και ο κύριος Παπαδόπουλος είπε σήμερα ότι, γιατί υπάρχουν κάποιες ιδέες, ας πούμε για την δική του κλινική. Ο οποίος είπε ότι αν, κλινική του κυρίου Παπαδόπουλου, αν μου ζητηθεί, είπε, θα τη δώσω και ας είναι 4,5 χρόνια κλειστή. Υπάρχει περίπτωση της ΕΔΙΚΑ, υπάρχει περίπτωση του κλειστού γυμναστηρίου, που επίσης βλέπουμε ότι σε πολλές περιοχές. Μα αυτό για το κλειστό γυμναστήριο να σας πω ότι προχθές είδαμε στη Ξάνθη ότι ο δήμαρχος της Ξάνθης μέσα σε μία μέρα τελείωσε την υπόθεση και το έκανε το γυμναστήριο. Και υπάρχουν και μια ιδέα για τις εγκαταστάσεις στρατιωτικές στο 4. Έχουμε κτίρια, έχουμε. Άρα λοιπόν, το θέμα είναι ότι να πούμε πρέπει, ότι δεν έχουμε. Έχουμε κτίρια, έχουμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μπούμε σε εγρήγορση. Και ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω. Να πω και το εξής όμως. Επειδή πραγματικά βάζεται ένα πολύ τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, κύριε Γουγούση, πιστεύετε ότι άμεσα πρέπει να γίνει μεταφορά και των υπαρχόντων περιστατικών, να κατασκευάσουμε έναν χώρο ή να διαμορφώσουμε έναν χώρο που να είναι μόνο για αυτά τα περιστατικά, ώστε στο νοσοκομείο, να απελευθερωθεί και από την ιδέα που έχει ο άλλος ότι αν πάω και θα μπράβο, ακριβώς. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γιατί γίνει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει φόβος, μεγάλος φόβος στους πολίτες. Και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Να φανταστείτε ότι κάποια κυρία η οποία θέλει να πάει αυτή τη στιγμή να γεννήσει πρέπει να πάει αλλού. Ναι. Και μάλιστα όπως μας έχουν πει με χαρτί ότι δεν έχει κορονοϊό. Ναι. Τα ακούμε και αυτά τα παλάβα. Και παρακαλώ, αυτό που δεν γνωρίζουν οι πολίτες είναι ότι ο ΔΙΕ έχει δώσει πρωτόκολλο. 2 τεστ πρέπει να είναι αρνητικά για να νοσηλευτεί κάποιος από την Καστοριά σε κάποιο άλλο νοσοκομείο. Αυτή είναι η οδηγία του ΕΟΔΗ. Δηλαδή, μισό λεπτό, για να πάω σε ένα άλλο νοσοκομείο πρέπει να έχω μαζί μου 2 τεστ. Βέβαια. Από την Καστοριά, επειδή είμαι. Βέβαια, επειδή είμαστε από την Καστοριά. Γι' αυτό και η Καστοριά αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, είναι η σπιναλόγκα της Ελλάδος. Και αυτό που θα πρέπει να γίνει, γιατί εμείς επικοινωνούμε, εγώ ας πούμε προσωπικά που έχω φίλους γιατρούς και από άλλα μέρη της Ελλάδος και από το εξωτερικό, να φανταστείτε και στο εξωτερικό ακόμα η Καστοριά ακούγεται πώς ακούγεται. Ακούγεται πάρα πολύ αρνητικά. Και αυτό που θα ήθελα να απευθυνθώ κιόλας σε όλους τους διοικούντες που βγαίνουν στα κανάλια, να αποφεύγουν τις εμφανίσεις στα μεγάλα κανάλια. Να αποφεύγουν να εμφανίζονται. Δεν χρειάζεται. Αν θέλουν να βοηθήσουν τον τόπο, ας κάτσουν εδώ και ας τον βοηθήσουν τον τόπο. Άρα λοιπόν, μισό λεπτάκι κύριε Γουσή, απευθύνεται σε αυτούς που βγαίνουν κάθε μέρα στα κανάλια τα πανελλαδικά. Βεβαίως. Καλά είναι να αποφεύγουν, γιατί δημιουργούν πρόβλημα. Ήρθε ένα μήνυμα νωρίτερα και η Κοζάνη λέει έχει φτάνει νεκρούς, αλλά δεν είδαμε κανέναν Κοζανίτη να βγαίνει στα κανάλια. Ακριβώς. Και ήθελα να σας πω για τους νεκρούς όσον αφορά. Ούτε κανένας Κοζανίτης, αν πάει σε άλλο νοσοκομείο, του ζητάνε 2 τεστ. Φυσικά. Ούτε γιατί... πινακίδες κοζανίτικες αν βλέπουν τρέχουν ακριβώς, να κρυφτούν. Ακριβώς. Και να λένε οι αντιπεριφερειάρχες να είναι ρατσιστές απέναντι στους Καστοριανούς. Μάλιστα. Οι αντιπεριφερειάρχες. Το είπε ο Γουρεβενιώτης, βέβαια. Ναι, το είπε. Εκφράζω ρατσισμό. Απέναντι σε εμάς. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
Επίσης, ένα άλλο πράγμα για μια και μιλήσαμε για θανάτους. Και εδώ είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή η Καστοριά έχει 8 θανάτους. Μάλιστα. Ξέρετε ποιο είναι το ποσοστό στην Ελλάδα των θανάτων της θνητότητας? 3,4%. Και εμείς είμαστε στο 10%. Εμείς είμαστε στο 14%, παρακαλώ. Γιατί έχουμε 57 επίσημα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ναι. Περιμένουμε βέβαια και άλλα 39 τεστ για να δούμε τι. 50 είναι σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση. Έτσι. Ναι. Οπότε, αν δούμε το 14% η θνητότητα στην Καστοριά. Για φανταστείτε, αν δεν, αυτή τη στιγμή, αν δεν εφαρμόσουμε όλα τα μέτρα και φτάσουμε να έχουμε 100 κρούσματα. Πόσα δηλαδή στους 100 που νοσούν θα έχουμε 14 νεκρούς. Αυτή είναι η αναλογία στο νομό. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Είναι πέρα από στους χίλιους, γιατί αν ξεφύγει και έχουμε χίλιους, πόσους θα έχουμε? 140. Ακριβώς. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε σε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει εμείς οι πολίτες πρώτον να λάβουμε όλα τα μέτρα. Μισό λεπτό, μόλις μας στέλνουν μία είδηση. Έχουμε νεκρή γυναίκα στην περιοχή της Κοζάνης από Καριοχώρη Κοζάνης. Αν το λέω, αν το διαβάζω σωστά. Και άλλο. Από Κοζάνη έχουμε νεκρή γυναίκα, ναι. Και να φανταστείτε, ότι αυτή τη στιγμή, έτσι, ότι νοσούν και νέοι άνθρωποι, έτσι. Φεύγουν νέοι. Τι λέτε τώρα. 41. 51, χωρίς καν 53 το... και 56. Έτσι είναι, έτσι είναι. Η μισή ήταν νέοι άνθρωποι. Ήταν 50-40 άνθρωποι. Και εγώ αυτό που θα ήθελα να πω, επειδή παρατηρώ την κίνηση και νομίζω ότι προχθές πάλι είχα στείλει ένα μήνυμα και λέω, ναι, ξέρω, κυκλοφορούν έξω. Πέστε κάτι, ναι, κάντε μια έκκληση. Πραγματικά. Κυκλοφορεί πολλοί κόσμος έξω. Ακόμη και τώρα, που βρέθηκε ένας τρόπος για να πηγαίνουμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, παππούδες, γιαγιάδες κτλ., που έχουν πραγματική ανάγκη, ακόμη και τώρα που βρέθηκε αυτός ο τρόπος μέσω των Δήμων με μια άδεια, γίνεται κατάχρηση αυτής της ιστορίας από ανθρώπους που δεν έχουν αυτή την ανάγκη. Μα εγώ αλλά βρήκα τώρα εχθές, το παραθυράκι έλεος. Εχθές έκατσα 2-3 λεπτά και μέτρησα πόσα αυτοκίνητα περνάνε εδώ από τη λεωφόρο του Κύκλων και μέτρησα ότι σε 3 λεπτά πέρασαν 20 αυτοκίνητα. Μάλιστα. 20 αυτοκίνητα δεν περνούσαν σε φυσιολογικές συνθήκες. Σε φυσιολογικές συνθήκες και εκτός καραντίνας δεν περνούσαν. Ακριβώς. Αυτό έλεγα νωρίτερα. Πώς γίνεται, ρε παιδιά? Πού πάνε όλοι? Δεν μας είχαν απαγορευμένους. Πού πάνε? Εγώ ας πούμε δεν βγαίνω τόσο που πρέπει να βγω. Δεν ξέρω τι μας πιάνει. Όταν δεν μας είχαν απαγορευμένους και ήταν η ζωή δεν μας μπορώ να το καταλάβω. Δεν βγαίναμε τόσο. Θα πρέπει όλοι εδώ οι συμπολίτες μας να κατανοήσουν και να καταλάβουν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και θα πρέπει τα μέτρα να εφαρμόζονται ακριβώς. Κύριε Γουγούση, υπάρχει και το θέμα του θελοντισμού, γιατί τέθηκε και αυτό και από το και νομίζω ότι ο καθένας από εμάς. Τι θα κάνετε λοιπόν εσείς ιδιώτες, γιατί θα σας στείλω λέει. Ο καθένας από εμάς νομίζω αυτή τη στιγμή κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Έτσι, ναι. Ό,τι είναι δυνατόν. Προσφέρουμε έτσι και έτσι, προσφέρουμε τις υπηρεσίες. Δεν τα έχουμε κλειστά τα ιατρία μας και πηγαίνουμε όπου μας ζητηθεί. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, ο θελοντισμός ήδη υπάρχει. Με την έννοια του ότι αν χρειαστεί να πάτε σε μια έξτρα μονάδα που θα γίνει, αυτό εννοεί. Ότι οι κρίσιμες ειδικότητες θα πάνε και όλοι μας, θα γάμω ό,τι χρειαστεί, δεν εννοείται, δεν το συζητώ αυτό. Γιατί τις επόμενες ώρες θα λάβετε μια επιστολή, το είπε ο κ. Παπαδόπουλος σήμερα, όλοι οι γιατροί, μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, στην οποία θα πρέπει να δηλώσετε φυσικά αν προτίθεστε να εργαστείτε θελοντικά προς μια τέτοια κατεύθυνση. Φυσικά εννοείται, τι σοβαρά μιλάμε. Αυτό δεν το συζητάμε. Λοιπόν, κύριε Γούση, νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερος ωφέλιμη η παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας για να πούμε 5 χρήσιμα πράγματα για το ποια είναι η κατάσταση που βιώνουμε αυτές τις μέρες. Βεβαίως. Για την αναφορά σας για τους ανθρώπους της Καστοριάς που βγαίνουν στα μεγάλα κανάλια, βλέπω ότι έχετε εδώ αρκετές θετικές γνώμες για αυτό που είπατε. Επίσης, εγώ αυτό που ξέρω, εγώ αυτό το βλέπω, να σας πω ότι βλέπω. Εγώ αυτό, γι' αυτό το λέω αυτό. Επειδή ως γιατρός, ας πούμε, έχουμε πολλές επαφές και με το εξωτερικό, αλλά και με το. Για μένα με παίρνουν συνάδελφοι οι οποίοι είχαν να μιλήσουν, ας πούμε, πάρα πολύ καιρό, προχθές συγκεκριμένα. Με πήραν συνάδελφοι με οποίους είχαν να μιλήσουν πάρα πολύ καιρό, να με ρωτήσουν τι κάνεις, είσαι καλά, ζεις. Σε τέτοιο βαθμό. Έλεος. Ας σταματήσουν λοιπόν οι εμφανίσεις
στα μεγάλα κανάλια και ας κοιτάξουμε εδώ να κάνουμε τη δουλειά μας έτσι ώστε να απαλλαγεί. Ας γίνεται η ενημέρωση εδώ να ενημερωνόμαστε. Βεβαίως, και θα πρέπει να υπάρχει εδώ επίσημη ενημέρωση. Εδώ πρέπει να υπάρχει. Ένα άλλο θέμα που πρέπει και εδώ το θέσαμε. Έτσι πως είναι η τεχνολογία, είναι πολύ εύκολο να ταξιδέψει μια είδηση από εδώ και πανελλαδικά. Ναι, το θέμα είναι όμως εδώ, για τον ομό μας θα πρέπει να υπάρξει επίσημη ενημέρωση από κάποιο φορέα. Ξεκίνησε από χθες. Τουλάχιστον κάτι είναι γι' αυτό. Για να δούμε. Δεν μας είπαν όμως πώς ήταν ως τώρα τα πράγματα. Μάλιστα. Δεν μας είπαν πώς είναι ακριβώς τα κρούσματα στην Καστοριά, δεν ξέρουμε. Σύμφωνα με την χθεσινή επίσημη ενημέρωση, θα δούμε σήμερα το δελτίο το καινούργιο, είναι 57. Σύμφωνα με το επίσημα που ανακοινώθηκαν χθες. Πάρα πολύ. Άμα είναι 57, άρα για τα στοιχεία που είπαμε ότι 14% δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι η θνητότητα στην Καστοριά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Και εγώ. Καλή σας ημέρα. Έγινε. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.